τελευταίο. Παρακαλώ. Το είπε πριν ο κύριος Βλάχος. Αλλά θα πρέπει μετά να δώσω λόγο και στον κύριο Βλάχο, γιατί θα είμαι άνεργος. Το είπε πριν, λέγοντας και παρεμβαλλόμενος όταν μιλάει ο κύριος Καραγκούνης, μα εσείς μιλάγατε και προφανώς εννοούσε την εποχή που ο κύριος Μπαλτάκος, όταν ήταν το δεξί χέρι του κυρίου Σαμαρά, τότε πρωθυπουργού, έκανε τις κρυφές συναντήσεις με την Χρυσή Αυγή. Και παζαρεύανε πώς ακριβώς θα γίνει το πράγμα. Και βεβαίως τα στοιχεία που λέτε, που ανακαλύψατε για τη Χρυσή Αυγή, δεν ήταν οι δεκάδες των περιπτώσεων επιθέσεις σε μετανάστες, σε ομοφιλόφιλους που είχαν προηγηθεί επί χρόνια της Χρυσής Αυγής και τις κράταγε ο κύριος Δένδιας μέσα στο συρτάρι του τότε που ήταν ο αρμόδιος υπουργός, αλλά χρειάστηκε να υπάρξει η τραγική δολοφονία του Παύλου Φίσα, να αποκαλυφθεί ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής για να ενεργοποιηθεί η δικαιοσύνη. Αυτά για να τα θυμόμαστε. Αλλά αυτά, εν πάση διαβάζω από το ίδιο άρθρο. Θέλετε να ανοίξουμε κουβέντα για το ζήτημα αυτό? Ίσως δεν σας βολεύει, κυρία Σκουβέντα. Απλώς έκανα ένα σχόλιο. Μην μιλάτε με τόση ευκολία. Εσείς για τη σχέση με την ακροδεξιά. Μην τώρα το Διότι στελέχη από την ακροδεξιά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κόμμα σας. Στελέχη της παλιάς νεολαίας, όπως ξέρετε, της ΕΠΕΝ. Και αυτή τη στιγμή είναι υπουργοί. Ναι ή όχι. Μα τι να κάνουμε. Για όλους υπάρχει ημερολόγιο γέφυρα. Και ξέρουμε τι έχουν γίνει μέρα με την ημέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Εμείς συμβάλαμε με όλους τους νόμιμους τρόπους αυτό το κόμμα να διωχθεί με αυτή ενώπιον της δικαιοσύνης και συμβάλαμε αυτό να περιθωριοποιηθεί και να φύγει και εκτός Βουλής. Και αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία όταν κάποιοι άλλοι. Εσείς με τη ρητορική σας, εκθρέψατε ένα νέο φαινόμενο της ελληνικής λύσης. Αφήστε το λοιπόν με αυτό τώρα. Το κόμμα. Για να προσπαθείτε τώρα να τα μαζέψετε στο θέματα της συμφωνίας των Πρεσπών. Όπου εκεί ταυτιστήκατε ένα μεγάλο μέρος. Μεγάλο μέρος των στελεχών σας και των βουλευτών σας ταυτίστηκε με την ρητορική και την επιχειρηματολογία της ακροδεξιάς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα πολύ πρόσφατη που τη θυμούνται. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Μην μπερδεύετε. Το θέμα μας είναι αυτή τη στιγμή. Το θέμα μας είναι αυτή τη στιγμή. Με τις όποιες ακραίες απόψεις. Τελειώσατε όμως τώρα. Το θέμα μας είναι αυτή τη στιγμή πράγματι πόσο η κατάσταση σήμερα είναι ποιοτικά διαφορετική, κυρίως στον τομέα της οικονομίας, από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Και αυτό πιστώνεται στις προσπάθειες της τελευταίας κυβέρνησης. Όπως και να το δείτε, ό,τι και να πείτε και να επαναλαμβάνετε επιχειρήματα τα οποία διαψευστήκαν από την ίδια τη ζωή, έχει κλείσει ο κύκλος των μνημονίων και τον έκλεισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το γεγονός ότι εσείς μόλις πριν από λίγες μέρες, ως κυβέρνηση αναφέρομαι, βρεθήκατε στην ευχάριστη θέση να καταργήσετε τα capital controls, είναι γιατί είχαν δρομολογηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι βρεθήκατε αυτή τη στιγμή να υλοποιήσετε και μια επιπλέον ελάφρυνση, η οποία έχει ταξικό προσανατολισμό, στον έμφυα αναφέρομαι, ιδιαίτερα αφορά τις πολύ μεγάλες περιουσίες, οφείλεται στο γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει την μείωση του έμφυα και είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε αυτή να μην απειλεί τα δημόσια οικονομικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα και δεν μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε κυβερνητική πολιτική μιλώντας ως αντιπολίτευση. Διότι αυτό γίνεται. Αλλά όμως το χειρότερο απ' όλα είναι. Κάποιοι λένε βέβαια ότι κάνετε εσείς πολύ. Το χειρότερο απ' όλα είναι το εξής. Ότι ό,τι εμείς ως μνημονιακά μέτρα μέσα από την όποια δυνατότητα είχαμε να αντισταθούμε μέσα στο δεδομένο πλαίσιο των συσχετισμών προσπαθήσαμε να τα φρενάρουμε, έρχεστε τώρα τις πρώτες εβδομάδες της διακυβέρνησής σας και τα κάνετε πράξη. Αναφέρομαι στα μέτρα κατά των συλλογικών κλαδικών συμβάσεων, τα ζητήματα που αφορούν την μη αιτιολογημένη απόλυση και τα ζητήματα των εργολαβικά εργαζομένων, για τα οποία μάλιστα κάναν και 6 σήμερα σωματεία διαδήλωση κάτω από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτά λοιπόν είναι ένα μνημόνιο χωρίς τα οικονομικά μέτρα του μνημονίου. Είναι μνημόνιο στην αντίληψη. Είναι μεταρρυθμίσεις, οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, στη βάση των οποίων θέλει να αποκτήσει αξιοπιστία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να συζητήσει, λέει, αν της το επιτρέψουν οι συνθήκες, το θέμα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Διότι και σε αυτό ακόμα δεν πιαστήκατε από αυτό το οποίο είχε πετύχει η προηγούμενη κυβέρνηση, στην πράξη να κάνει bypass, να παρακάμψει τα 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2022, αξιοποιώντας τον λεγόμενο καταπιστευτικό λογαριασμό και δεσμεύοντας ένα ποσό από τα 37 δισεκατομμύρια. Το escrow account αυτό το λεγόμενο. Το escrow account, το είπατε ελληνικά, εσείς το είπα εγώ. Ας μιλάμε και λίγο. Λοιπόν, αξιοποιώντας ένα μέρος των χρημάτων από τα 37 δισεκατομμύρια από το λεγόμενο μαξιλαράκι, το οποίο είχε γίνει αποδεκτό από τους δανειστές, τα αφήσατε αυτά όλα στην άκρη. Φουσκώσατε με πολύ μεγάλα λόγια τις προσδοκίες του κόσμου και όταν βρέθηκε ο Πρωθυπουργός και μέχρι τώρα επισκέψεις στο εξωτερικό, δεν είπε κουβέντα για το 3,5% ότι θα το επαναδιαπραγματευτείτε. Εν καιρό. Τι μας λέγανε στις προγραμματικές δηλώσεις. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά, συμφωνώ μαζί σας. Γιατί χάσατε. Χαίρομαι που σε δύο εκλογές χάσατε. Όλα, καταρχήν όλα χαίρομαι. Να πω γιατί χάσανε. Χαίρομαι. Καλά, αφήστε λίγο να τελειώσω και θα τα πείτε. Να μου επιτρέψετε. Να ολοκληρώσει ο κύριος Βλάχος. Πρέπει να τοποθετηθεί ο κύριος Βλάχος, το χρωστάμε. Αλλά να προλάβω να απαντήσω ο κύριος Βλάχος. Και έρχεστε συν της άλλης αυτή τη στιγμή και βλέπουμε. Αυξήσεις συζητάνε για τα τέλη κυκλοφορίας. Άλλη μια νέα μεταρρύθμιση για μείωση του ορίου του αφορολόγητου. Και κυρίως ήδη ενισχύει αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, αφού προηγούμενα ως αντιπερισπασμό μιλάτε για εξεταστικές, έτσι θα το πάτε. Θα μιλάτε για το παρελθόν, θα πετάτε και μια εξεταστική για να μπορέσετε, για λόγους αποπροσανατολισμού και αντιπερισπασμού, για να μπορέσετε να βάλετε σε εφαρμογή ένα σκληρά προσανατολισμένο πρόγραμμα, ταξικό πρόγραμμα. Διότι αυτές οι αυξήσεις αυτή τη στιγμή δεν αφορούν μόνο το να αυξήσουν την ρευστότητα της ΔΕΗ, όπου υπάρχει θέμα εκεί πέρα, αλλά όχι έτσι όπως τα λέτε, όχι έτσι όπως τα λέτε, διότι ποτέ δεν αναφέρατε στην τελευταία συζήτηση ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού επί των ημερών μας μείωσε κατά 1 δισεκατομμύριο το χρέος της, από 5 δισεκατομμύρια που το παραλάβαμε πήγε στα 4. Αυτό δεν αναφέρθηκε καθόλου. Αντίθετα, λέτε ψεύδι περί παραχώρησης του 50% του μεριδίου της αγοράς έναντι μηδενικού τιμήματος. Πράγματα τα οποία είναι πλήρως αναλυθή, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και πηγαίνετε τώρα σε αυξήσεις γενναίες, φανερές και έμεσες που δεν έχουμε δει, γιατί είναι δύο ειδών οι αυξήσεις. Είναι αυτές οι οποίες προβλέπονται στα τιμολόγια και ήδη έχουν ανακοινωθεί και είναι και αυτές που θα υπάρχουν στην έμεσα μέσω της ρήτρας. Θα πάμε στον δεύτερο κύκλο της συζήτησης. Αυτές και τελειώνω. Αυτές οι αυξήσεις δεν θα έχουν μόνο επιπτώσεις άμεσα στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές και στα νοικοκυριά, αλλά θα τροφοδοτήσουν και ένα κύκλο αυξήσεων στην ίδια την οικονομία. Και το στόχαστρο αυτών των αυξήσεων είναι κυρίως η λεγόμενη μεσαία τάξη, στο όνομα της οποίας εσείς κλαίγατε, δακρύζατε και σκίζατε προεκλογικά τα ρούχα σας. Αυτά μόνο για την αρχή και έπονται και άλλα. Κύριε Καραγκούνη, μία φράση για να τοποθετηθεί ο κύριος Βλάχος.